Η Ζουλούμη, η Σταματία και η Αβράμογλου Στέλλα είναι μεταξύ των αδικημένων αδιόριστων εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008. Έχω σειρά 202 και έχει διοριστεί το νούμερο 374. Σε ένα κράτος όπου έχει ισότητα, όπου είναι αξιοκρατικό, δεν πρέπει να υφίσταται αυτή η μεριδοποίηση. Είμαστε σε έναν αδιάβλητο διαγωνισμό εξετάσεις, στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2008, με σκοπό να διοριστούμε. Υπήρχε νόμος του κράτους εκείνη την περίοδο που έλεγε ότι το 100% των προσλήψεων, τόσο των μονίμων όσο και των αναπληρωτών, θα έπρεπε να γίνεται από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ. Αυτό φυσικά δεν τηρήθηκε ποτέ, αυτός ο νόμος, με αποτέλεσμα ενώ πετύχαμε στον διαγωνισμό να βρεθούμε σε ένα καθεστώς αδιοριστίας και ομοιρίας επί πολλά έτη. Αν και πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες, δεν διορίστηκαν όπως θα ήταν το αναμενόμενο, αλλά αντιθέτως, όπως υποστηρίζουν, διορίστηκαν εκπαιδευτικοί με ρύθμιση του τότε Υπουργού Παιδείας με χαμηλότερες βαθμολογίες στο διαγωνισμό από τους ίδιους. Το 2015 το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάζει θεωρία αντισυνταγματικό τον διορισμό των συναδέλφων με ποσοστό 40% χωρίς επιτυχία του ΑΣΕΠ, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό έπρεπε να διορθωθεί. Μέχρι το 2019 αυτό δεν έγινε όμως. Το 2019 έρχεται και ο νόμος Γαβρόγλου, ο οποίος αφαιρεί τη δική μας τιμωριοδότηση από οποιοδήποτε πρόσληψη, από οποιαδήποτε διορισμό, με αποτέλεσμα εμείς να πέσουμε σε θέσεις, σε σειρά προτεραιότητας. Το 2021, ως αντιστάθμισμα αυτού, το ΣΤΕ πάλι μας εξομοιώνει με τους ήδη 455 συναδέλφους, οι οποίοι ξέχασαν να πω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση τους είχε καλέσει προς διορισμό ονομαστικός με νομοθετική ρύθμιση. Γεγονός που σημαίνει ότι υπήρχαν και συνάδελφοι όπως εμείς που έχουμε υψηλότερες βαθμολογίες ώστε να έχουμε αδικηθεί. Από όλους τους αδικουμένους επιτυχώντες του ΑΣΕΠ διορίζει μόνο τους συναδέλφους που είχαν καταφέρει να προσφύγουν δικαστικά και αφήνει αδιόριστους όλους τους υπόλοιπους, ανάμεσα στους οποίους και επιτυχώντες, έχοντες υψηλότερες βαθμολογίες από τους διοριστές του 2019. Ύστερα λοιπόν από αυτή την αδικία, από αυτή την μεριδοποίηση των επιτυχώντων του ΑΣΕΠ, το μόνο που μας είχε απομείνει ήταν τα μόρια της επιτυχίας μας και ένα τεράστιο ερωτηματικό. Τα μόρια της επιτυχίας μας η πολιτεία θεώρησε ότι είναι ορθό να μας τα διαγράψει προτού εφαρμόσει το νέο σύστημα διορισμών, το γνωστό προσοντολόγιο Γαβρόγλου. Οι ίδιες περιέγραψαν την απίστευτη ταλαιπωρία τους, τονίζοντας ότι το ζήτημα είναι ηθικό και όχι νομικό και αυτό που ζητούν είναι να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος τους. Το που ζητούμε είναι, καλούμε την κυβέρνηση, την κυρία Κεραμέως δηλαδή, να μας δεχτεί, να ακούσει το αίτημά μας και θέλουμε την άμεση αποκατάσταση. Να πούμε ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι κάτι που ζητάμε ως παραπάνω να μας δώσει ένα θετικό σύν, απλά ζητάμε το αυτονόητο, ζητάμε το διορισμό μας επειδή είμαστε ισότιμοι με τους άλλους εκπαιδευτικούς και ότι δεν έχουμε πολιτική, οποιαδήποτε πολιτική απόχρωση και διαχωρισμό αυτό, απλά το κάνουμε σε οποιοδήποτε έχουν την ευθύνη. Πώς είναι δυνατόν η πολιτεία να κατανοεί την αδικία των επιτυχώντων με χαμηλότερες βαθμολογίες και εμείς που έχουμε πετύχει υψηλότερες βαθμολογίες, να μην αδικούμαστε. Έτσι λοιπόν έκλεισε μια δύσκολη υπόθεση με συνοπτικές διαδικασίες, καταστρατηγήθηκε ο πίνακας επιτυχόντων, διεγράφησαν τα μόρια της επιτυχίας μας για την οποία είχαμε κοπιάσει και είχαμε συγκεντρώσει αυτά τα μόρια με πάρα πολύ κόπο. Και άλλαξε το σύστημα διορισμών μέσα σε μία νύχτα, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς να μας δοθεί ένα μεταβατικό στάδιο.